Γεια σας. Στο συγκεκριμένο ηχογραφημένο θα μιλήσουμε για τους αλγορίθμους ευρετικής αναζήτησης και πιο συγκεκριμένα θα ορίσουμε τις συναρτήσεις G, H άστρο και H. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε τον χώρο καταστάσεων, τον οποίο είδαμε και στο μάθημα 2, έτσι, και αυτός εδώ είναι ο χώρος αναζήτησης, ο οποίος προκύπτει από τον λόγο χώρο καταστάσεων. Το πώς προκύπτει ο χώρος αναζήτησης το είδαμε εκτενώς στο μάθημα 2. Λοιπόν, για κάθε κόμβο τώρα του χώρου καταστάσεων ή αντίστοιχα του χώρου αναζήτησης ορίζονται τρεις συναρτήσεις. Η συνάρτηση G, η συνάρτηση H άστρο και η συνάρτηση H. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει κάθε μία από αυτές και πώς υπολογίζεται. Αυτές οι τρεις συναρτήσεις είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τους αλγορίθμους ευρετικής αναζήτησης στη συνέχεια. Η πρώτη λοιπόν συνάρτηση είναι G, η οποία G λέγεται συνάρτηση κόστους μονοπατιού. Τι είναι τώρα η G, πώς ορίζεται? Το G ενός κόμβου είναι πόσο απέχει αυτός ο κόμβος από τη ρίζα, πόσο έχει ξεφύγει από τη ρίζα. Για παράδειγμα, αν η ρίζα είναι το α, έτσι αυτό έχω υποθέσει έτσι κι αλλιώς εδώ, ότι ξεκινά από το α, αν η ρίζα είναι το α, το G του α είναι 0. Γιατί για να πας από το α στο α, έτσι, δεν χρειάζεται να κουνηθείς, είσαι εκεί. Άρα έχει 0 κόστος. Τώρα, το G του β, θα έλεγε κάποιος είναι 3. Δεν θα διαφωνούσα μαζί του αν πήγαινες στο β κατευθείαν, το α στο β. Όμως, κάποιος άλλος θα μπορούσε να πάει στο β με τον εξής τρόπο. Α σε β. Οπότε στην περίπτωση αυτή το G θα ήταν 7. 4 και 3, 7. Ενώ κάποιος άλλος θα μπορούσε να πάει στο β ως εξής. Α σε ε dβ. Οπότε στην περίπτωση αυτή το G θα ήταν 4 και 1, 5 και 2, 7 και 6, 13. Με συγχωρείτε, εδώ δεν είναι 11, είναι 13. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το G ενός κόμβου δεν είναι μοναδικό. Εξαρτάται κάθε φορά πώς έχουμε φτάσει σε αυτόν τον κόμβο από τη ρίζα. Ποια διαδρόμη έχουμε ακολουθήσει. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το G. Να θυμάστε πάντα ότι το G της ρίζας είναι 0. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι το H άστρο. Το H άστρο ονομάζεται συνάρτηση πραγματικού κόστους. Πραγματικό κόστος. Και πώς ορίζεται? Το H άστρο ενός κόμβου, σε αντίθεση με το G, παρατηρήστε ότι το H άστρο είναι μοναδικό, έτσι. Το H άστρο ενός κόμβου είναι το πόσο απέχει ο κόμβος αυτός από το στόχο στην καλύτερη περίπτωση. Τι εννοώ τώρα, για να το δούμε παράδειγμα. Ας υποθέσουμε το στόχος, ο στόχος είναι το G, έτσι. Το H άστρο του G είναι 0, γιατί για να πας από το στόχο στο στόχο, είναι σαν το G της ρίζας. Για να πας από το στόχο στο στόχο, δεν χρειάζεται να ακολουθείς, να είσαι εκεί πέρα. Το H άστρο του D είναι 2, γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο ένας τρόπος υπάρχει να πας από το D στο στόχο. Το H άστρο του ε τώρα είναι 4. Γιατί? Για να πας από το ε στο G, έχεις αρκετούς τρόπους. Ένας είναι ε dg με κόστος 4. Άλλος είναι ε cbdg με αρκετά μεγαλύτερο κόστος. Και ε cαbdg. Από όλους αυτούς τους τρόπους που σας είπα, ο αποδοτικότερος είναι ο ε dg που έχει κόστος 4. Άρα λοιπόν το H άστρο είναι από όλους τους αναλυτικούς τρόπους που έχεις να πας από έναν κόμβο, τον κόμβο που θες να βρεις το H άστρο, έτσι, στο στόχο, η μικρότερη απόσταση. Αυτό είναι το H άστρο. Και πάμε τώρα να δούμε τι είναι το H, το οποίο H ονομάζεται ευρετική συνάρτηση.
ευρετική ή ευριστική, ίσως τρίτη γραμμένη πολλές φορές. Προτιμώ να τη λέω ευρετική, προσωπικά, έτσι. Φυσικά, στα αγγλικά θα δείτε ως heuristic. Τώρα, έτσι, πληροφοριακά σας λέω, αυτός ο όρος προέρχεται από το εύρικα του Αρχιμίδη. Τώρα, πώς κατέληξε να προέρχεται από εδώ, δεν το ξέρω αυτό, απλά ξέρω ότι όντως έρχεται από εδώ. Αυτό είναι απλά μια παρένθεση. Λοιπόν, τώρα, ας εξηγήσουμε τι είναι το H. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε τον χώρο αναζήτησης, έτσι, και έχουμε εμφανίσει κάποιους κόμβους. Στο έχουμε εμφανίσει κόμβους α, β, γ, δ, ε, ξέρω. Ας υποθέσουμε ότι τα βάρη είναι 1, 3, 4, 3, έτσι. Και για κάποιο λόγο έχω εφαρμόσει κάποιον αλγόριθμο αναζήτησης και έχω φτάσει στο βήμα 3 ως και το γάμα. Οπότε στο δεντράκι θα έχει εμφανιστεί μέχρι και ο κόμβος γάμα. Δεν θα έχουν εμφανιστεί οι κόμβοι δέλτα και έψιλον, δεν ξέρω τι γίνεται από εδώ και κάτω, αφού μέχρι το κόμβο γάμα έχω φτάσει. Λοιπόν, άρα το G του γάμα θα είναι 1 και 3, 4. Τόσο έχουμε ξεφύγει από τη ρίζα. Και το H άστρο του γάμα θα είναι, πώς απέχει ο γάμα τον κόμβο στόχο, 7. Ναι, αλλά θέλω να σκεφτείτε τώρα ότι όταν εκτελούμε τον αλγόριθμο αναζήτησης, έχουμε εμφανίσει το γάμος εδώ. Δεν ξέρω τι έχει κάτω από το γάμα. Άρα λοιπόν πρακτικά, πώς γίνεται να ξέρω το H άστρο, αφού δεν έχω εμφανίσει ούτε το δέλτα του το ε. Για να ξέρω το H άστρο, θα πρέπει να έχω μπροστά μου ολόκληρο τον χώρο καταστάσεων. Και να δω, και από το γάμα για να πάω στο ε, πόσους τρόπους έχω, τόσους ξέρω εγώ. Ποια είναι η μικρότερη απόσταση, έτσι, στην περίπτωση μας εδώ πέρα είναι το 7. Αυτό τώρα, πρακτικά, το να βρεις το H άστρο σε γράφους όπως αυτός εδώ, είναι κάτι πολύ απλό. Αλλά οι αλγόριθμοι αναζήτησης δεν χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που έχουν τόσο μικρούς γράφους. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι αναζήτησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα GPS. Να βρεις τη μικρότερη απόσταση από το σημείο που είσαι τώρα, ας το πούμε ρίζα, από εκεί που θες να ξεκινήσεις, προς τον προορισμό. Εκεί πέρα λοιπόν, όταν ο γράφος έχει εκατοντάδες ή χιλιάδες κόμβους, το να βρεις το H άστρο, δηλαδή ποια είναι η μικρότερη απόσταση ενός κόμβου, με το μάτι, έτσι, προς τον κόμβο στόχο, πρακτικά είναι αδύνατο. Οπότε λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Ορίζουμε μία συνάρτηση, η οποία ονομάζεται, συμβολίζεται με H και ονομάζεται ευρετική συνάρτηση. Τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να σου μαντέψει, να σου εκτιμήσει πόσο είναι το H άστρο. Πώς το κάνει αυτό λοιπόν. Πώς μαντεύει πόσο είναι το H άστρο ενός κόμβου, το προσεγγίζει, όταν δεν βλέπει από εδώ και κάτω. Για το πώς το κάνει αυτό, θα το δούμε στο μάθημα 5. Που μιλάμε για μοντελοποίηση. Τώρα, ας υποθέσουμε το H του γάμα είναι 3. Σε αυτή την περίπτωση, η H θα έχει πέσει αρκετά έξω. Αν ήταν 6, θα είχε πέσει αρκετά μέσα. Το έχει προσεγγίσει καλά. Σε ασκήσεις που θα δούμε στη συνέχεια, δεν μας ενδιαφέρει πώς υπολογίζεται αυτή η H. Μας τη δίνει η εκφώνηση, την ευρετική συνάρτηση. Την εμπιστευόμαστε και εκτελούμε τους αλγορίθμους με βάση τα δεδομένα μας δίνει η εκφώνηση. Αυτές λοιπόν τις τρεις συναρτήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν. Τώρα, υπάρχουν τρεις αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης, όπου και οι τρεις δουλεύουν ως εξής. Βαθμολογούν τον κάθε κόμβο που βρίσκεται στις ανοιχτές καταστάσεις με βάση μια συνάρτηση F, η οποία ονομάζεται συνάρτηση αξιολόγησης. Δηλαδή πάνε σε όλους τους κόμβους στις ανοιχτές καταστάσεις. Με κάποιον τρόπο παίρνουν τον κάθε κόμβο, τον βαθμολογούν, του δίνουν μια τιμή δηλαδή, και επισκέπτονται τον κόμβο που έχει τη μικρότερη βαθμολογία.
τι γίνεται τώρα αν δύο κόμβ έχουν την ίδια μικρότερη βαθμολογία. Συνήθως η εκφώνηση μας δίνει κάποιο κριτήριο επίλυσης συγκρούσεων. Για παράδειγμα, πήγαινε στον κόμβο που είναι πιο αριστερά στο δέντρο ή κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα που διαφοροποιεί τους τρεις αλγορίθμους ευρετικής αναζήτησης και την άπλιστη αναζήτηση και την αλφα-star και την αναζήτηση ομοιόμορφου κόστους είναι το πώς υπολογίζεται αυτή η συνάρτηση. Η άπλιστη αναζήτηση βαθμολογεί τον κάθε κόμβο με βάση μια ευρετική συνάρτηση. Η αλφα-star βαθμολογεί τον κάθε κόμβο αθροίζοντας το G και το H του. Ενώ η αναζήτηση ομοιόμορφου κόστους, η UCS, βαθμολογεί το κάθε κόμβο χρησιμοποιώντας το κόστος μονοπατιού. Λοιπόν, αυτά τώρα για τις τρεις συναρτήσεις, τα προκαταρκτικά. Συνεχίζουμε στη συνέχεια με εφαρμογή των τριών αλγορίθμων, για να καταλάβουμε ακριβώς πώς δουλεύουν. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Σας εύχομαι καλό διάβασμα. Γεια σας.